Καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Λοιπόν, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη καταρχάς, να σου πω. Παρόλο που δεν είμαι από εδώ, θέλω να σου πω ότι είναι σαν να ήρθα στο σπίτι μου, έτσι νιώθω στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μετά από τόσες φορές που έχεις έρθει... Όχι, και πέρα από αυτό, είναι η υποδοχή του κόσμου, η αγάπη του κόσμου και η ενέργεια αυτής της πόλης και του κόσμου. Με κάνει και νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου, πραγματικά. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπε, πιστεύω ότι όσοι είστε έξω αξίζει ένα χειροκρότημα. Ο καλλιτέχνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου ένα, έτσι να ξυπνήσω. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχατε πρεμιέρα χθες στην Πύλη Αξιού. Στην Πύλη Αξιού, με Δέσποινα Βανδύ, Παντελή Παντελίδη. Νομίζω τα είδατε. Έγινε χαμός, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ κέφι. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Με μοναδικό στόχο να περάσει καλά ο κόσμος που πληρώνει και έρχεται και μας βλέπει. Εννοείται. Σε δύσκολες εποχές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που και για σήμερα Σάββατο ξέρω ότι είναι γεμάτο το μαγαζί. Ευχαριστούμε και την αγάπη και τη στήριξη που μας δείχνει σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Να ρωτήσω μέχρι πότε θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πόσο καιρό θα είναι το σχήμα εδώ. Τον Ιανουάριο. Τώρα να σου πω συγκεκριμένα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω μας αφήσουν να φύγουμε. Εντάξει, θα σας χορτάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα σε έχω παρέλειο μου μέχρι... Εντάξει, νομίζω ξύπνησα. Νομίζω μια χαρά είσαι. Η ώρα λοιπόν που ξύπνησες πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θα σε έχω σήμερα μαζί μου λοιπόν εδώ στο κατάστημα Staff Jeans. Από ό,τι είδα, έκανες και μία βόλτα στο κατάστημα. Έκανα μία βόλτα να δω τι γίνεται, τι έχει, έχει πολύ ωραία ρούχα. Από ό,τι βλέπω, είσαι άνθρωπος που ακολουθείς τη μόδα. Γενικά. Σου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι λίγο. Ναι. Το ντύσιμο σου μου αρέσει πολύ. Το ντύσιμο σου μου αρέσει πολύ. Δεν ακολουθώ τη μόδα με την έννοια ότι α, είναι το μπλε στη μόδα, θα φοράω από πάνω μέχρι κάτω μπλε. Φοράω πράγματα που με κάνουν να νιώθω όμορφα, νομίζω ότι μου ταιριάζουν και μου πάνε. Πολύ απλά. Πιστεύεις δηλαδή ότι ένας άνθρωπος για να είναι στη μόδα δεν χρειάζεται να ακολουθεί τη μόδα. Πρέπει να φοράμε δηλαδή αυτό στην ουσία που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Πρέπει να. Με αυτό που φοράμε. Καταρχήν αυτό που φοράμε να το φοράμε εμείς και όχι να μας φοράει. Και να νιώθουμε άνετα με αυτό που φοράμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διαβάζεις περιοδικά, γενικά ενημερώνεσαι για τη μόδα. Φέρνω λίγο πιο πίσω αυτό, έτσι, γιατί κάθομαι λίγο πίσω. Παρακολουθώ. Δεν είμαι φανατικός, όπως σου είπα και πριν, να ψάχνω συνέχεια, αλλά μου αρέσει να παρακολουθώ τη μόδα. Τις τάσεις, το τι κυκλοφορεί, το τι θα κυκλοφορήσει. Είναι μέρος δουλειάς μου η εικόνα μου. Ναι, αν μη τι άλλο. Εγώ πάντως, όπως βλέπεις, είμαι εντυμένη από πάνω μέχρι κάτω στράφ. Τα παιδιά εδώ με περιποιήθηκαν μια χαρά. Λοιπόν, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όσοι κατέβετε στο κατέστημα έχετε έκπτωση όλη μέρα, μείον 20%. Νέα συλλογή Staff Jeans. Όλα τα jeans φυσικά είναι handmade επεξεργασίες, φορές και ξεβάματα. Πιστεύω να τα είδες κατά τα jeans εδώ. Να έκανες μια βόλτα. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει τζάκετ, έχει πουκάμισα, έχει φούστες, έχει μπουφάν. Οπότε πιστεύω μια βόλτα κρίνε το απαραίτητο, μιας και ο καιρός μας τα λέει πολύ καλά. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Δείχνει μάλλον ότι μέχρι και ο καιρός μας αγάπησε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εχθές πήγε να βρέξει λίγο, εντάξει, κάναμε την πρεμιέρα και σήμερα λιακάδα. Όχι, πιστεύω ότι ανεβήκατε όντως με πολύ καλό καιρό. Τουλάχιστον για Νοέμβριο μήνα, εκεί που περιμέναμε όλοι ότι θα βρέξει, θα χιονίσει κτλ. Τίποτα, είναι πολύ καλός ο καιρός. Εγώ εύχομαι πάλι Χριστούγεννα να κάνουμε με χιόνια. Από τη μία ναι, γιατί είναι έτσι πιο Χριστούγεννα στο μυαλό μας. Από την άλλη όμως, παρόλο που θέλω και εγώ να χιονίσει γενικά και στην Αθήνα, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έξω που σίγουρα. Και αυτό λίγο με στεναχωρεί και πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό με τα χιόνια, ότι θέλω και εγώ τα Χριστούγεννα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Να έχει χιόνια, να έρθει ο Άγιος Βασίλης, τα έλκυθρα, όλα αυτά. Αλλά... Γιατί τα Χριστούγεννα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή έτσι αγάπης, χαράς, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με Κώστα Μαρτάκη στην παρέα μου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα άμαθες στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Βασιλάκη κοντά σας, live σήμερα από το κατάστημα Staff Jeans. Τσιμισκή 59, σας περιμένουμε λοιπόν όλους μια βόλτα κάτω στο κέντρο να ψωνίσετε έκπτωση μείον 10% σε ό,τι και αν πάρετε. Λοιπόν, μαζί με τον Κώστα Μαρτάκη σήμερα, την καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω πιστεύω σήμερα όλη μέρα. Αν μη τι άλλο, είναι πολύ καλή παρέα. Καλημερούδια λέμε, τι ώρα είναι το μεταξύ, είναι 2 η ώρα. Να πούμε και καλησπερούδια. Καλησπερούδια βασικά, απλά εγώ λέω καλημερούδια γιατί τώρα
Και το έχει συνηθίσει κιόλα το καλημερούδια, είναι η αλήθεια. Ένα Θεό ξέρει πώ το έχω συνηθίσει το καλημερούδια. Ξέρει τι θέλω τώρα, έχω πορεία. Πε μου λίγο, πόσα ξυπνητήρια βάζει το πρωί για να ξυπνήσει. Καταρχά ξυπνά στι 8 περίπου, μου είπε. Ξυπνά 8 η ώρα βάζω το πρώτο ξυπνητήρι, χτυπάει 8. Και όχι πρώτο, όλα τα ξυπνητήρια. Και στο κομμωδίνο ένα ξυπνητήρι το κινητό μου και ένα το iPad στο άλλο κομμωδίνο είναι από εκεί. Και περιμένω και τηλέφωνο γύρω στι 8 και 4. Α, σε περίπτωση που δεν ξυπνήσει. Στο κανάλι του έχω πει να παίρνω τηλέφωνο σε περίπτωση που δεν έχω σηκωθεί. Έχω τρία. Τρία ξυπνητήρια δηλαδή. Ξυπνητήρια. Έχει τύχει, ρε παιδί μου, καμιά φορά να αργήσει την εκπομπή το πρωί. Έχει ήδη στον 1,5 μήνα, σχεδόν 2 μήνες που είμαστε στον αέρα, έχει τύχει 3 φορές, 4. Α, έχει τύχει. Να φτάσω, ναι, να χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι, να χτυπήσει και το δεύτερο, να πάρω ένα τηλέφωνο και να πω εντάξει, έλα λίγο ακόμα 5 λεπτά. Έχω χρόνο. Και να ξυπνήσω 9,5. Που η εκπομπή ξεκινάει 10. Μέχρι να πάω στην εκπομπή, στο στούντιο, στο πλατό, να με ετοιμάσουν, να ντυθώ όλα αυτά. Και έχω βγει στο επόμενο. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η εκπομπή, έχει πάρει break και βγήκε την επόμενη ώρα. Κατάλαβα. Δεν πειράζει, εντάξει, live εκπομπή είναι, τι να κάνω. Κοίτα, σε έχω δει στο πρωινό. Από το Μέγκα, συγγνώμη, ξέρανε τι παίρνανε, τραγουδιστή παίρνανε πράγμα. Εντάξει, το ωράριό σου είναι λίγο, λίγο κάπω, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι σε έχω δει στο πρωινό, όσα αποσπάσματα μπόρεσα να δω και θέλω να σου πω ότι το έχει, ρε παιδί μου, με την παρουσίαση. Δηλαδή, περίμενα λίγο να σε δω πιο κουμπωμένο, να μιλήσεις πολλά πράγματα, αλλά είσαι πειραχτήρι. Εγώ αυτό είδα. Είσαι πολύ πειραχτήρι, είσαι πολύ έτσι έξω καρδιά. Θα πεις αυτά που θέλεις και μου αρέσει που είσαι τόσο πολύ ανοιχτός. Δεν έχουν όλοι την ίδια άνεση στο φακό. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος όμως, δεν προσποιούμε στην εκπομπή. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος και πέρα ότι μ' αρέσει να τσιγκλάω και να ενοχλώ τους άλλους και να τους πειράζω και να δημιουργώ μια ωραία κατάσταση, ίσως το κάνω πολλές φορές και για μένα, ως άμυνα, ίσως επειδή μπορεί να βαριέμαι. Ναι. Και δημιουργώ ένα κλίμα να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, να ευθυμίσουμε, για να μην βαριέμαι εγώ. Δηλαδή, ίσως βγαίνει καμιά φορά και άμυνα. Γέλασα πάρα πολύ όταν έκανες Λευτέρη Πανταζή. Δηλαδή, τρελάθηκα. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνει τώρα. Και πολύ καλός μίμος, ό,τι και αν έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Έχει εξεδικλωθεί, μου φαίνεται, απόλυτα στο Your Face Sounds Familiar. Ναι, όχι, πιστεύω ότι... Ξεδιπλώναμε κι άλλο, και στο Μέγκα. Ξεδιπλώνεσαι σιγά σιγά και μάλλον θα δούμε κι άλλα πράγματα και θα μάθουμε κι άλλα πράγματα στην πορεία από τον Κώστα Μαρτάκη. Λέει σήμερα λοιπόν από το κατάστημα Staff Jeans στη Μισκή 59. Μαρία Βασιλάκη κοντά σας πάντως στο Κοσμορέα 95,1. Πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Σας περιμένω. Μισκή 59. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους. Όλη μέρα, ό,τι και να πάρετε, μείον 20%. Μια πολύ καλή ευκαιρία. Έχει πολύ ωραία πράγματα εδώ να δείτε. Νέα συλλογή λοιπόν από την Staff Jeans για τη σεζόν αυτή, η οποία είναι έντονη, urban και rock. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαζί μου και ο Κώστας Μαρτάκης, ο οποίος ήρθε πριν από λίγο. Ξύπνησες για τα καλά τώρα, πιστεύω. Νομίζω, ναι. Είσαι μια χαρά. Δεν το πεινα η αλήθεια. Είναι, αλλά εντάξει. Για να ξυπνήσω, αλλά βλέπεις, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Να μιλήσω. Είσαι μια χαρά. Σου έλεγα πριν κατά τη διάρκεια του break ότι μου άρεσε πάρα πολύ το νέο σου τραγούδι, το οποίο το είχαμε και πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο. Γενικά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ το Κοσμοράδιο και ιδιαίτερα την Τίνα. Δεν θα πω πολλά γιατί δεν της αρέσει να μιλάνε για εκείνη. Γιατί από την αρχή της καριέρας μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που με στήριξε, ο μόνος άνθρωπος εδώ στη Θεσσαλονίκη που με πίστεψε, με στήριξε και από τότε έχουμε μια σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης, σεβασμού, εκτίμησης και είναι ο πρώτος άνθρωπος που όταν ετοιμάζω ένα δίσκο τον βάζω να τον ακούσει πρώτη. Για να μου πει την άποψή της, την αγαπώ και ευχαριστώ πάρα πολύ το Κοσμοράδιο γιατί με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ ωραία μπαλάντα. Μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος, αγαπημένος. Όλος ο δίσκος. Όλος ο δίσκος. Έχει γράψει μουσικά όλο το άλμπουμ. Και το συγκεκριμένο, το «Εγώ θα φύγω», στίχους έχει γράψει η μοναδική Ναταλία Γερμανού. Ναταλία Γερμανού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ ωραία ερωτική μπαλάντα. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει. Πες μου λίγο για τον υπόλοιπο δίσκο. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα μου τραγούδια. Το λέω όχι ως
να παρεξηγηθεί τα προηγούμενα τραγούδια ή αποποιούμε το προηγούμενο μου ρεπερτόριο ή τα τραγούδια. Απλά αυτή τη χρονική περίοδο, αυτό το τραγούδι και αυτό που έχω στο μυαλό μου, νομίζω είναι το απόλυτο τραγούδι για μένα. Είσαι πιο πολύ τη μπαλάντα. Να αρέσει να περάσει στον κόσμο. Το αγαπάει ο κόσμο. Να αγαπήσει ο κόσμο. Γιατί δεν το είπα για να το ακούω μόνο εγώ. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι θέλω να σου πω ότι και μόνο που το ακούω συνέχεια δεν έχω πρόβλημα. Σου αρέσει τόσο πολύ. Γενικά έχω θέμα, δεν με ακούω. Δεν μπορώ να. Δεν μπορεί να ακούσει τον εαυτό σου. Όχι. Με το που με ακούω στο ραδιόφωνο το αλλάζω. Δεν μπορώ να με ακούω. Γιατί το κάνει αυτό. Δεν μπορώ. Ούτε στη τηλεόραση μου αρέσει να με βλέπω. Την εκπομπή, α πούμε, και τα καλημερόδια και στο dancing και στο εύσυνο που ήμουν το Super Bass, δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, δεν το έχω δει μετά σε βίντεο. Ξέρει τι, έχει κάνει τόσο πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Δηλαδή, διάβασα προχθές τηλεπαιχνίδι, θέατρο, musical. Your face sounds familiar. Dancing with the stars. Έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τώρα μαγειρεύω. Αυτό που έλεγα πιο παλιά, ότι μόνο εκπομπή μαγειρική δεν έχω κάνει. Να, τώρα τα καλημερώδια μαγειρεύω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει κάτι άλλο που έχεις στο μυαλό σου και λες αυτό δεν το έχω κάνει. Θέλω να το δοκιμάσω. Όσον αφορά τώρα, μιλάμε για την τηλεόραση ή κάτι άλλο σχετικό. Έχω ένα κόνσεπτ στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, σε αυτό το περίεργο κεφάλι μέσα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτόν τον εγκέφαλο, που υπάρχουν συζητήσεις. Θέλω κάποια στιγμή να το κάνω. Βραδινή εκπομπή θα έκανες? Είναι βραδινό αυτό που θέλω να κάνω, ναι. Έτσι με καλεσμένους. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι ακριβώς έτσι να έρθουν καλεσμένοι να τα πούμε χαχαχούχου. Είναι περίεργο λίγο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, μακάρι να μπορέσω να το κάνω. Είναι κάτι που νομίζω θα μου πηγαίνει πάρα πολύ. Κοίτα, μέχρι στιγμής ό,τι και αν έχεις κάνει, το έχεις κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε ίσως πιστεύω. Γιατί το έχω κάνει με αγάπη γι' αυτό. Πολύ πιθανό και αυτό. Οπότε πιστεύω ότι ό,τι και να κάνεις από εδώ και στο εξής, πάλι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Θέλω να μου πεις πώς είναι η σχέση με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία και η Δέσποινα σε στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ και πιστεύει σε σένα. Με τη Δέσποινα καταρχήν είναι η πρώτη μου δουλειά που ξεκίνησα σε πίστα, γιατί πριν από το Dream Show έπαιζα μπάσκετ, δεν είχα καμία σχέση, γιατί συμμετείχα σε ένα talent show του Alpha. Ναι. Show. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησα. Όταν βγήκα από το παιχνίδι, η πρώτη μου συνεργασία ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Boom, αν δεν κάνω λάθος, με το Σταμάτη Γονίδη και τη Δέσποινα Βανδύ. Εκεί σε είχα δει, είχα έρθει κιόλας. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου σε μουσική σκηνή, σε μπεστά μπουζούκια, και από τότε έχω δουλέψει πολλές φορές με τη Δέσποινα, έχουμε κάνει συναυλίες μαζί, έχουμε ξαναδουλέψει, που δουλέψαμε και στην Αθήνα, στο Rex. Είναι ένας άνθρωπος που έχω αγαπήσει πέρα από το μουσικό, που όλοι ξέρουμε την πορεία της, όλοι ξέρουμε πόσο ταλαντούχα, πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι, γιατί τη θεωρώ πολύ μεγάλο καλλιτέχνη τη Δέσποινα, γιατί έχει ερμηνεύσει, έχει απίστευτο ρεπερτόριο, έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τη λέω μεγάλη. Αν και η Δέσποινα και χθες σε συνεντεύξεις που είχαμε, έλεγε, ναι παιδιά, είμαι αυτή που είμαι όσο χρονών είμαι. Και δεν έχει πρόβλημα όταν, το λέει έτσι. Και χαίρομαι όταν μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει με τα τραγούδια μου, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που είπε, γιατί δείχνει ότι σε στιγμές ενός ανθρώπου χαράς, συγκίνησης, λύπης, ενός χωρισμού ίσως, τον έχουν περάσει μαζί μας, mm-hmm. με εμάς καλλιτέχνες. Και δεν το είχα σκεφτεί έτσι, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε. Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι μια συνεργασία που έχεις ξεχωρίσει. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε και προσωπική σχέση εκτός μαγαζιού. Κάνετε εκτός παρέα, δηλαδή, και εκτός δουλειάς, ναι. Ταιριάζω πάρα πολύ. Υπάρχει. Και γελάμε πάρα πολύ. Έχει απίστευτο. Ένα πράγμα που έχει δεν ξέρετε για τη Δέσποινα Βανδύ, ο πολλής κόσμος, ότι έχει απίστευτο χιούμορ. Κατάλαβα πολύ λίγο από ό,τι έβλεπα από το The Voice, που πιστεύω ότι αυτό που έβλεπα ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα. Αλλά πιστεύω ότι σαν άνθρωπος είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Υπάρχει κάποια συνεργασία που θα ήθελες να κάνεις? Θέλω. Έχει να περάσει το μυαλό σου? Ή είναι πιο μετά, θα το έχεις και πιο μετά. Έχω και για τον Παντελή. Έχω και για τον Παντελή, εννοείται. Γιατί και ο Παντελής είναι φίλος μου. Συνεργασία που θα ήθελα να κάνω. Δουλέψει μόνο με τον Αντώνη Ρέμο προς το παρόν. Θα ήθελες να συνεργαστείς? Επίσης είμαστε γνωστοί.
γνωριζόμαστε, έχουμε πολύ καλή σχέση. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψουμε τώρα. Και τώρα θα μου πεις για τον Παντελή Παντελίδη, πώς είναι η σχέση σου? Δεν το ξέρω προσωπικά. Έχω ακούσει όμως ότι είναι και αυτός πολύ έξω καρδιά και πολύ είναι καλό παιδί. Γενικά, όταν θα τον δεις έξω, θα τον δεις λίγο μίλητο, θα τον δεις χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων, προσεκτικό, δεν είναι άνθρωπος πολύ ανοιχτός. Όταν είμαστε μόνοι μας, είναι ένας τρομερός τύπος, με χιούμορ. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ταλαντούχος. Εντάξει, αυτό το ξέρετε και το βλέπετε. Αυτό που έλεγε και η Δέσποινα, και εγώ το έχω ζητήσει να μου γράψει μια ρούμπα. Γιατί έχει μοναδικές ρούμπες. Έχουμε κάνει μια πολύ πολύ ωραία ομάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Κώστα τον Περτάκη και τον Κόγκο, τον κύριο Μποζίδη, τον Αλέξη, όλους τους ανθρώπους που μας ένωσαν ουσιαστικά. Και θέλω να πω επίσης ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν επενδύσει σε αυτό το σχήμα, έχουν ανακαινήσει το μαγαζί, έχουν φτιάξει τρομερά σκηνικά, βλέπουμε ξανά μπαλέτα στα μαγαζιά. Παλιές καλές εποχές. Παλιές καλές εποχές, έχουν στηρίξει πάρα πολύ το σχήμα, και τους ευχαριστώ και εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις εποχές που ζούμε, ο κόσμος έρχεται από το υστέρημά του να μας δει. Πληρώνει και έρχεται και μας βλέπει, και νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά. Εμείς παρόλα αυτά, ο κόσμος αφού live είμαστε, δεν πειράζει. Έτσι, θα δώσουμε και ένα πολύ ωραίο δωδωράκι σήμερα. Όσοι έρχονται και ψωνίζουν εδώ από το κατάστημα Staff, έχουν έκπτωση μείον 20% και παίρνουν μέρος και στην κλήρωση. Θα δώσουμε ένα τραπέζι σήμερα το βράδυ για την πύλη αξίου. Θα κάνουμε μαζί την κλήρωση. Οπότε όσοι ψωνίζετε, συμμετέχετε αυτόματα και στην κλήρωση για την πύλη αξίου για σήμερα το βράδυ. Τέλεια, τέλεια. Σας περιμένουμε όλους. Έτσι. Και είτε κερδίζετε από την κλήρωση, είτε δεν κερδίζετε, περιμένουμε όλο τον κόσμο να περάσετε καλά. Έχουμε φτιάξει μοναδικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα που λένε. Και όσοι βρεθούν στην πύλη θα περάσουν πολύ όμορφα σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τραγούδι και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Και κοντά σας σήμερα live από το κατάστημα Staff Jeans. Τσιμισκή 59, σας περιμένουμε όλους να γνωριστούμε από κοντά. Αλλά και για τις αγορές σας θυμίζω, όλη μέρα μείον 20%. Μια πολύ καλή ευκαιρία να κατέβετε μια βόλτα κάτω στο κέντρο, να κάνετε τις αγορές σας και να δείτε τη νέα συλλογή της Staff Jeans για το φθινόπωρο χειμώνα. Αποτελείται από νέες σειρές από τζιν και για τον άνδρα και για την γυναίκα, και ταιριάζουν και σε κάθε σωματότυπο. Τα είπα όλα μαζί. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, τι σου άρεσε από όλα αυτά που είδες εδώ μέσα? Γενικά τι σου έκανε εντύπωση? Τα τζιν, οι μπλούζες, τα μπουφάν, έχει πουκάμισα, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Το μάτι μου έχει τόσο πολλά πράγματα, τόσο ωραία πράγματα που δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω. Θα πάρεις ένα δώρο φεύγοντας για τον εαυτό σου, φαντάζομαι. Όχι. Θα πάρεις κάτι. Θα πάρω, ναι. Πρέπει να πάρεις κάτι. Γιατί... Μια ζακέτα. Ζακέτα. Πιστεύω ότι είναι μάστη ζακέτα για το χειμώνα. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, μια που λέγαμε πριν για τη Θεσσαλονίκη. Τι σου λείπει στην Αθήνα που το βρίσκεις μόνο εδώ? Δεν τη δέχομαι την απάντηση, μπουγάτσα. Πέρα από την μπουγάτσα. Πέρα από την μπουγάτσα, ναι. Όχι, τη βρίσκεις στην Αθήνα την μπουγάτσα, απλά είναι χάλια στην Αθήνα. Δεν, σαν τη δικιά μας την μπουγάτσα δεν έχει, αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι, δεν βρίσκεις γενικά το φαγητό, εγώ θα πω. Mm-hmm. Και στην Αθήνα έχουμε ωραίο φαγητό, οκ, okay, αλλά εδώ... Εντάξει, κάθε φορά που φεύγω από εδώ έχω πάρει και 5 κιλάκια. Αυτό γίνεται με όλους τους καλλιτέχνες. Ναι. Όσοι έρχονται πάνω φεύγουν από εδώ δηλαδή συν 2-3 κιλά. Πάντα. Έχει τόσο ωραίο φαγητό, τόσο έτσι, είναι και πιο μπαμπάτσικα. Πιο... Έχει πιο μεγάλες μερίδες. Ναι. Έφαγα προχθές με τη Λία που φτάσαμε και κάτι συνεργάτες στην πάλη και όλα τα παιδιά. Σταματήσαμε και φάγαμε, τώρα δεν μπορούμε να πω το μαγαζί, σουβλάκι με το που ήρθαμε. Φάγαμε πάρα πολύ, δεν είχαμε φάει τίποτα. Και φάγαμε ένα σουβλάκι τόσο. Τεράστιο. Σάντουιτς. Ναι, ακόμα αυτό λίγο. Ναι, θα το συνηθίσεις, οκ. Έχουμε λογομαχίες πολλές φορές με τη Λία για αυτό το θέμα. Η Λία είναι από Θεσσαλονίκη, να πω. Και εντάξει. Αγαπημένο όλα, φαγητό. Όλα τα καλαμάκια και τα τέτοια. Ναι, λίγο, καλά, εντάξει. Αυτά. Ακόμα, ναι. Όχι, γιατί και εγώ όταν κατεβαίνω κάτω στην Αθήνα και πάω να ζητήσω κάτι, με κοροϊδεύουν. Σου λέει τώρα αυτή από πού ήρθε. Έχουμε ένα θέμα, όπως εσύ και εσείς εδώ. Είχα διαβάσει ότι είσαι λάτρης. Δεν θα αυτό το θέμα, γιατί θα πάω στα κασέρια και τις πέτες και τα τυριά και δεν θέλω να πάω εκεί. Στο καλύτερο. Είχα διαβάσει πάντως ότι είσαι φαν της ιταλικής κουζίνας. Σου αρέσει πολύ. Είμαι φαν της ιταλικής κουζίνας, αλλά γενικότερα είμαι φαν του φαγητού. Τι σου αρέσει πολύ, ποιο το
αγαπημένος. Όταν θέλετε, τρώω τον αγλέωρα. Άμα κάτσω και ξεκινήσω να τρώω, τρώω πάρα πολύ. Τι τα βάζεις τα κιλά. Γυμνάζεσαι. Γυμνάζομαι πολύ. Α, γυμνάζεσαι. Εκεί τα χάνεις τα κιλά. Γιατί άμα είναι να τρως πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου 2, ασχολούμαι με το beach volley. Είναι μια καινούργια τρέλα που μου έχει έρθει στο μυαλό. Παίζω όλο το χρόνο και το χειμώνα. Το χειμώνα παίζω με καλτσάκια, ειδικά που είναι για την άμμο, με κολάν. Γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο στη θάλασσα, έχει πολύ υγρασία. Αλλά παίζουμε όπως είναι και εδώ η δικιά σας η Χατζη Βασιλείου. Ναι. Είναι τρομερή. Ακόμα δεν έχουμε βρεθεί να παίξουμε μαζί. Άμα σε ακούει, τη κάνω πρόταση να βρεθούμε να πάμε σε ένα τουρνουά να παίξουμε μαζί. Έτσι. Και φαντάζομαι έχουμε θα πει δεκτή η πρόκληση. Με κοινό δάσκαλο. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι κληρώνουμε ένα τραπέζι σήμερα το βράδυ για την πύλη Αξίου. Όσοι ψωνίσετε σήμερα από το κατάστημα Staff, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι να απολαύσετε Δέσποινα Βανδύ, Κώστα Μαρτάκη, Παντελή Παντελίδη. Και να περάσετε πολύ όμορφα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε μια βόλτα από εδώ. Με πιέζουν για διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε. Πάμε για διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι. Κοντά σας live σήμερα από το κατάστημα Stav Jeans. Τσιμισκή 59, σας περιμένουμε λοιπόν όλους. Να θυμίσω ότι όλη μέρα στις αγορές σας έχετε έκπτωση μείον 20%. Παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα τραπέζι. Σήμερα το βράδυ για την πύλη Αξίου να απολαύσετε Δέσποινα Βανδύ, Κώστα Μαρτάκη, Παντελή Παντελίδη. Και να δείτε και τη νέα συλλογή της Stav και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Αποτελείται από νέες σειρές jeans. Ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Όλα τα jeans είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, τώρα στο λίγο που σα βλέπω έτσι στα break κτλ. Εγώ άνετα θα μπορούσα να κάνω παρέα μαζί σου. Δηλαδή, πολύ γέλιο. Το μόνο σίγουρο. Πολύ γέλιο. Πώς είναι ένα 24ωρο απλό δικό σου? Ξεκινάς το πρωί, ξυπνάς. Για αυτούς που είναι γύρω μου. Θα μου πεις και για τους άλλους γύρω σου. Προς το παρόν το δικό σου. Ξέρω ότι ξυπνάς 8 η ώρα το πρωί και έχεις μετά την εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι. Το πρωινό. Από εκεί και πέρα. 4, μετά έχουμε, κάνουμε κάποια meeting, μιλάμε λίγο. Κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Και μετά πάω και νεκρώνω στο σπίτι. Δεν έχω δύναμη, δεν μπορώ. Κοιμάσαι, πας για ύπνο. Μετά θέλω, έχει γίνει πια ρουτίνα και θέλω να κοιμηθώ έστω για μία ώρα. Με το που γυρίσω στο σπίτι 3 η ώρα, δηλαδή 3 με 4 πρέπει να κοιμηθώ. Δηλαδή, τον ελεύθερο χρόνο που θα έχεις αυτές τις λίγες ώρες, προτιμάς να κοιμηθείς ή να κάνεις κάτι άλλο? Προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο, δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο σου? Γενικά πάντα προτιμώ να κάνω πράγματα. Αλλά να βγαίνω, να πίνω, να πίνω καφέ, να τρώω με τους φίλους μου, να παίζουμε με τραπέζια, να παίζουμε bowling, να κάνω τις προπονήσεις μου, το beach volley. Μ' αρέσει γενικά να είμαι έξω, δεν είμαι... Στο σπίτι μου αρέσει να κάθομαι το βράδυ. Mm-hmm. Με παρέα, με τζάκι, με κρασάκι, με τους φίλους. Και ειδικά τώρα που χειμωνιάζει. Και τώρα που χειμωνιάζει, ναι. Έτσι. Αλλά γενικά είμαι του έξω. Θα κοιμηθώ μια ωρίτσα γρήγορα για να μετά να είμαι όλο το απόγευμα το βράδυ. Να το έχεις ελεύθερο. Ελεύθερος, γιατί μετά είμαι, άμα δεν κοιμηθώ εκείνη την ώρα, πέρα το έχω νεύρα μετά. Α, ναι, σε χτυπάει εκεί. Ναι, πολύ καλά, ναι. Μετά έχω λίγο, με ενοχλούν όλα. Να δώσουμε φιλιά στον Τάσο Ριζόπουλο που μας ακούει και πηγαίνει καβάλα. Να σου ρε Τάσο. Πολλά φιλιά, υποτιμάστε και η καλύτερη παρέα, έτσι να τον κάνουμε παρέα τώρα μέχρι το δρόμο. Σίγουρα θα χασκογελάει τώρα, σίγουρα. Ναι, σίγουρος, το πιο πιθανό. Και δεν θα σε εκθέσω στον αέρα, δεν θα πω πράγματα για σένα που ξέρω. Έχουμε κάνει όλοι μαζί και με τη Λία. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά. Θέλω να μου πεις, αν γενικά έχεις φίλους στο χώρο. Αν έχεις κάνει από καλλιτέχνες ή που έχεις γνωρίσει κατά την πορεία. Ας πούμε, θέλω να σου πω για τα καλημερούδια. Με την Τωρέτα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν φίλοι πριν την εκπομπή. Κάναμε παρέα και από τον αθλητισμό. Από το χώρο καλλιτέχνες. Πέρα από τη Δέσποινα που ξέρω ότι κάνεις πολύ παρέα. Με τους καλλιτέχνες της Πάνη και γενικά είμαστε δεμένοι. Πολύ. Μπορεί να μην κάνουμε καθημερινά παρέα, αλλά έχουμε πολύ ωραία χημεία. Δηλαδή και στα δικά μου live θα έρθουν τα παιδιά, στα δικά τους live θα πάω εγώ. Θα βγούμε έξω, όλο και κάποιος από την παρέα έχει γενέθλια, ξέρεις, γιορτές, όπου βρισκόμαστε όλοι μαζί. Είμαστε παρέα όλοι στην Πάνη. Και φαίνεται αυτό γιατί περνάτε καλά. Δηλαδή αν κρίνω και από φωτογραφίες που ανεβάζετε, σίγουρα περνάτε καλά. Είναι, και να σου πω κάτι, δεν το κάνουμε για να το...
να είναι προς τα έξω. Ότι για να φαίνεται και καλά. Περνάμε. Πραγματικά το νιώθουμε και πραγματικά είμαστε μια οικογένεια στην Πάνη. Πριν πάμε για τραγούδι, θέλω να μου πεις έτσι ένα ακραίο περιστατικό θαυμασμού που έχει γίνει είτε στο καμαρίνι, είτε πάνω στην ώρα που τραγουδάς, είτε στο δρόμο. Ένα ακραίο, να σου πω τώρα το είδα ένα ακραίο. Είχαμε ακραίο περιστατικό. Είναι μια κοπέλα που κάτι μόβε τέτοια και νομίζω φάγαμε ένα φάσκελο. Νομίζω, αν το είδα καλά. Χαιρέτησε, αν την είδα. Χαιρετάει κιόλας. Χαιρέτησε κιόλας. Και μας μούτσουσε και μας χαιρετάει. Δεν πειράζει, έτσι είμαστε εμείς εδώ, δεν μασάμε. Γενικά σου έχει συμβεί κάτι πάνω στην πίστα, στον δρόμο που μπορεί. Α, και δεν έχει χαιρετισμό, όχι μούτσα. Α, εντάξει, ξαναπάει. Μπέρδεψες. Όχι, να σου πω κάτι. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ ο κόσμος που μου δίνει την αγάπη του απλόχερα και εκτιμώ πάρα πολύ και κόσμο που μπορεί να μην του αρέσει η φάτσα μου ή μπορεί να μην του αρέσει τα τραγούδια μου, που έρχονται και μου λένε ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το σέβομαι απόλυτα. Γενικά γιατί εκτιμάς την ειλικρίνεια. Είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και θέλω να είναι και άλλοι απέναντί μου. Κάνω κάτι που αγαπώ, κάτι που με ευχαριστεί και με γεμίζει σαν άνθρωπο, αλλά πάνω απ' όλα το κάνω για να περνάει καλά ο κόσμος. Γιατί όπως σου είπα και πριν, αυτό που είπε η Δέσποινα και το συνειδητοποίησα σχετικά μικρός από ό,τι ξέρω και θυμάμαι, είναι πολύ ωραίο και πολύ ειλικρινές αυτό που κάνεις και αγαπάς να αρέσει και να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Έτσι, και πάνω απ' όλα να σου λένε οι άλλοι τη γνώμη τους και να είναι ειλικρινείς, αληθινή, γιατί στην ουσία μπορείς και από αυτό να βελτιωθείς. Ακριβώς, έτσι, γενικά στην καριέρα πράγματα. Μου, στην τραγουδιστική καριέρα μου, που αυτή είναι η κυρία δουλειά μου, αλλά και στην τηλεοπτική πορεία μου, αυτά τα πράγματα τα μικρά που έχω κάνει, μικρά, τα λίγα, πάντα είμαι άνθρωπος που ακούω την κριτική, γιατί πράγματι δεν μπορώ την αιμονή. Όταν χωρίς να ξέρει ο άλλος το οτιδήποτε, απλά σε κράζει και σε αρχίζει και στα λέει. Έτσι. Ακούω την κριτική γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μέσα από μια αρνητική κριτική, χωρίς αιμονή, μπορεί να υπάρχουν δόσεις αλήθειας που εμένα να με εξελίξουν. Να τα επεξεργαστώ, να τα φιλτράρω και εμένα να με εξελίξουν και να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, να με προχωρήσουν στη δουλειά μου. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με Κώστα Μαρτάκη να κάνουμε και την κλήρωση. Βεβαίως, για την πύλη αξιού για σήμερα το βράδυ. Φύγαμε. Πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μαρία Βασιλάκη να είναι live κοντά σας σήμερα από το κατάστημα Staff Jeans. Μισκή 59, μείον 20% σήμερα σε όλες τις αγορές σας μέχρι και το βράδυ. Οπότε μία βόλτα κρίνεται απαραίτητη. Να σας πω ότι μπορείτε να γνωρίσετε και τη νέα συλλογή της Staff για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Νέες σειρές από jean και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Να σας πω φυσικά ότι μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα πράγματα. Μπορείτε να βρείτε jackets, hoodies, footers, πουκάμισα, φορέματα, φούστες και πολλά δημιουργικά tops για τις γυναίκες. Κώστας Μαρτάκης μαζί μου και ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για σήμερα το βράδυ. Να για την πύλη αξιού πρέπει να βάλεις χέρι και να διαλέξεις ένα χαρτάκι. Πρέπει να μου πεις το νούμερο και τον αριθμό της απόδειξης για να δούμε ποιος τελικά καλά. Είναι ο τυχερός. Να τα ανακατέψω καλά. Τώρα εγώ θέλω να δώσω σε όλους όμως. Ορίστε. Αυτό πρέπει να το διαβάσεις εσύ. Εσύ θα τα διαβάσεις. Εγώ. Γιολάρη, Ανθή Γιολάρη. Ανθή Γιολάρη, ναι, η τυχερή. Αριθμός απόδειξης τι είναι? Αριθμό απόδειξης, ναι. 5982. Λοιπόν, οπότε αν μας ακούει η Ανθή, είναι η τυχερή για σήμερα το βράδυ, η οποία έχει κερδίσει το τραπέζι για την πύλη αξιού. Θα επικοινωνήσουν. Ανθή δεν λέει. Τα παιδιά. Λέει όλο κάτι άλλο. Ανθή λέει, σωστά, για δες το λίγο. Ανθή. Άνδρη. Άνδρη, συγγνώμη. Όπως και να έχει, θα επικοινωνήσουν τα παιδιά. Θα επικοινωνήσουν τα παιδιά από εδώ με την κοπέλα. Η οποία θα περάσει σίγουρα πολύ καλά το βράδυ με τη Δέσποινα Βανδύ, τον Κώστα Μαρτάκη και τον Παντελή Παντελίδη. Λοιπόν, ήθελα να κλείσω με μία ερώτηση. Φαντάζομαι στην έχω ρωτήσει πάρα πολύ. Αλλά... τα προσωπικά. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου, οπότε κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Ούτε θα ρωτήσω τα τετριμένα περί πώς φαντάζεσαι μία γυναίκα και για σχέσεις κτλ. Ναι. Απλά θέλω να ρωτήσω, επειδή τώρα συνδυάζει το τραγούδι, συνδυάζει την παρουσία στην τηλεόραση. Τι σου αρέσει τελικά πιο πολύ από τα δύο? Το τραγούδι βέβαια. Και βλέπεις δεν παίρνω και χρόνο να το σκεφτώ. Το τραγούδι είναι η δουλειά μου, το τραγούδι είναι η προτεραιότητά μου. Το τραγούδι είναι αυτό που με γεμίζει συναισθήματα, που... πώς να... με φτιάχνει να το πω λέγα. Είναι η ζωή μου όλη, από αυτό ζω κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω ποτέ εκτός και να με αφήσει αυτό. Καλά, να σε αφήσει δεν υπάρχει και όλα περίπτωση. Όλα αυτά τα κάνω για τη δουλειά μου. Είναι μέρος της δουλειάς μου, περνάω ωραία, αλλά τα κάνω όλα για τη δουλειά μου. Σαν κριτής θα πήγαινα σε κάποιο talent show?
Πήγε στο Voice, λέω. Α, σου κάνω κάποια το πρόταση. Στη Δέσποινα ότι το έχω ζηλέψει πάρα πολύ το Voice. Σου άρεσε πολύ. Το Voice πάρα πολύ μου άρεσε και ιδιαίτερα μου άρεσε. Γεια σα. Μου άρεσε τα Blind Audition, μου άρεσαν πάρα πολύ. Που ήσουν αγυρισμένο και άκουγε απλά φωνή. Απλά γιατί, φωνή. Γιατί. Είναι πολύ ωραία διαδικασία το ότι δεν βλέπει, γιατί καμιά φορά μπορεί να επηρεαστεί. Σίγουρα επηρεάζει από την εμφάνιση. Άκουγε μόνο τη φωνή και αν σου άρεσε. Συγγνώμη, και πίστευες ότι η φωνή είναι καλή, πάταγες και γύρναγες και μετά είχες να αντιμετωπίσεις ό,τι έβλεπες. Είτε θετικό είτε αρνητικό εννοώ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η δουλειά που κάνουμε, το τραγούδι, είναι τραγούδι. Δηλαδή, οκ, η εμφάνιση συμφωνώ, γιατί στις μέρες μας έχει γίνει οπτικοακουστικό. Άλλο να έχει κάποιος όλο το πακέτο. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά σίγουρα ρόλο στο τραγούδι παίζει η φωνή και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, να σου ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο. Εγώ καλή ευχαριστώ. Επιτυχία με τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι και να κάνεις μετά, από εδώ και στο εξής. Επαγγελματικά, προσωπικά, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κλείνοντας, να μου πεις κάτι για τους ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1 και για όλο τον κόσμο που ήρθε να σε δει σήμερα εδώ κοντά. Εγώ θέλω για αρχή να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί με αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Δεν δίστασα. Ναι, όχι, γιατί έχει, νομίζω έχει και σημασία ο άνθρωπος. Σίγουρα παίζει ρόλο. Με ποιον άνθρωπο έχεις να κάνεις και αν νιώθεις άνετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κοσμοράδιο για τη στήριξή του. Είμαι πάντα εδώ για το Κοσμοράδιο και το ξέρει. Και σε όλους τους ανθρώπους, όλους τους ακροατές και τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ σήμερα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και υπόσχομαι να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και να βγάζω ακόμα πιο ωραία τραγούδια. Γιατί η αγάπη που μου δίνετε είναι πολύ μεγάλη κινητήριο δύναμη για μένα. Σας λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Οπότε να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Βγήκαμε live σήμερα από το κατάστημα Stuff Jeans, Τσιμισκή 59. Θυμίζω ότι μέχρι και το βράδυ κατεβαίνετε μια βόλτα κάτω στο κέντρο. Σε όλες τις αγορές σας έχετε μείον 20%. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.